Τελείω ο Γάλλος. Κοντά στο πρώτο δοκάρι, χαμένη ευκαιρία από τον Παϊτίν Κασάμι. Πάσα και πάλι για τον Βραζιλιάνο. Ποιος θα περάσει το χώρο για τον Βαλμπουενά. Το γύρισμα. Παϊτίν Κασάμι με το πόδι, ο Κότνικ θα αποκρούσει. Μπάλα πήρε ύψος. Μια ακόμη πολύ καλή στιγμή για τον Ολυμπιακό στο 10ο λεπτό. Τελεί ο Γάλλος. Προσπάθησε ο Ντόι. Μπάλα πήρε ύψος. Ελέγχει ο Φορτούνης που κάνει και το σούτ. Μπλοκάρει ο Κότνικ. Πάσα για τον Πιρές που πατάει στην περιοχή. Θα κάνει το σούτ ο Τζολάκης, θα μπλοκάρει. Παλιά του Φορτούνη για τον Μπιέλ. Πάσα στον Μπακαμπού. Ποιος θα κάνει το σούτ, ο Κότνικ. Εξαιρετική απόκρουση σε κόρνερ στο 17. Κότνικ, ποιος τώρα δεν θα μπορέσει να κάνει κάτι. Και ο Ανδρέας Ριχάρδος Ντόι θα πετύχει το πρώτο του γκολ με την φανέλα του Ολυμπιακού. 20χρονος αμυντικός. Στην 24η του συμμετοχή. Πρώτο γκολ την φετινή σεζόν για τον Ανδρέα Ντόι. Κλέβει την μπάλα ο Βαλμπουενά. Η πάσα για τον Μπιέλ. Το σούτ ο Κότνικ με το δεξί πόδι θα αποκρούσει. Μπιέλ. Φορτούνης. Η πάσα για τον Βαλμπουενά. Ποιος θα πατήσει περιοχή. Προσποίηση του Γάλλου. Ευκαιρία που δεν χάνει αυτή τη φορά ο Παϊτίν Κασάμι και κάνει το 2-0 στο 25. Ο Ελβετός είχε άλλες δύο καλές στιγμές, αλλά στην τρίτη κατάφερε να πετύχει το γκολ και να κάνει το 2-0 για τους Ερυθρόλευκους. Πάλι ο Σέρβος. Κάνε κίνηση ο Τσιρίνος στο σούτ με τον Τζολάκη. Να διώχνει σε κόρνερ στο 42. Έχει να πιέσει εκεί ο Φορτούνης, ο οποίος μάχεται και κερδίζει από τον Σέρβο. Η συνεργασία με τον Μπακαμπού, είναι ελεύθερος από δεξιά ο Μπιέλ. Φορτούνης τώρα τροφοδοτεί τον Ισπανό, ο οποίος σουτάρει με το δεξί μπάλα στα δίκτυα. 3-0 στο 45 σε αυτήν την αντεπίθεση, η assist από τον Κώστα Φορτούνη για τον Πεμπιέλ που συμπληρώνει στρογγυλά τα 10 τέρματα την εφέτινη σεζόν. Στο πρώτο δοκάρι, δοκάρι από τον Μπακαμπού, η μπάλα παίρνει ύψος, μπλοκάρει ο Κότνικ στο 50. Μπακαμπού, συνεργασία με τον Μπιέλ, ίσως και χέρι, όπως και να έχει, γκολ για τον Ολυμπιακό στο 61 με τον Σεντρίκ Μπακαμπού, χαμογελαστό να πανηγυρίζει και να φτάνει τα 18 τέρματα την φετινή σεζόν. Εδώ η συνεργασία με τον Πεπ Μπιέλ, το κοντρόλ με το στήθος, το πλασέ, δεν αφήνει περιθώρια αντίδραση στον Μάτιτς Κότνικ. Πέφυγε τον Ντέλετιτς, ο Μπιέλ για τον Μασούρα, κάλυψε ο Ασλανίδης, πιέζει ο Βρουσάη και κερδίζει ο Μασούρας. Του δοκιμάζει και βρίσκει τον Ελαραμπή, μπάλα στα δίχτυα. Το 5-0 για τους Ερυθρόλευκους. Λίγο μετά την είσοδό του, ο Ιουσέφ Ελαραμπή σκοράρει και πάλι απέναντι στον Βόλο.